Βρισκόμαστε στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Σήμερα θα δούμε ένα πίθηκο που προέρχεται από την Νότιο Αμερική, το σκιουρόμορφο σαϊμίρι. Είναι ένας μικρός όμως πίθηκος που ζει στα τροπικά δάση του Αμαζονίου. Είναι αρκετή ώρα εδώ και δεν έχει εμφανιστεί. Κρύβεται στα φυλώματα. Ξαφνικά ένιωσα την παρουσία του δίπλα. Ζει κυρίως στα δέντρα, αλλά κατεβαίνει και στο έδαφος για αναζήτηση τροφής. Το σκιουρόμορφο σαϊμίρι είναι παμφάγο. Τρέφεται με φρούτα, βλαστούς, φύλλα, καρπούς, αλλά και με μικρές σαύρες και έντομα. Ζουν σε ομάδες 20 έως 100 πιθήκων, όπου κυρίαρχα είναι τα αρσενικά. Τα θηλυκά όμως έχουν ισχυρή επίδραση στην ομάδα γιατί μπορούν να κάνουν συνασπισμούς, σε αντίθεση με τα αρσενικά που έχουν μοναχική συμπεριφορά. Τα θηλυκά γεννούν ένα μικρό ύστερα από κυοφορία 6 μηνών περίπου. Τα αρσενικά δεν ασχολούνται καθόλου με την ανατροφή των μικρών, την οποία αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου τα θηλυκά, όχι μόνο οι μητέρες τους, αλλά και τα υπόλοιπα που δεν έχουν μωρά. Τα θηλυκά αυτά οι ζωολόγοι τα αποκαλούν με το ψευδόνυμο οι θείες. Η ανάπτυξη των μικρών είναι γρήγορη. Είναι ενεργά μέλη της ομάδας στην αναρρίχηση, στο τρέξιμο, στην εξερεύνηση και γίνονται ανεξάρτητα μέσα σε 6 έως 8 μήνες. Το σκιουρόμορφο σαϊμίρι δεν αναφέρεται ως απειλούμενο προς εξαφάνιση είδους. Όμως η ακοψήλωση των δασών που συντελείται στον Αμαζόνιο και το παράνομο κυνήγι τους για το εμπόριο κατοικίδιων ζώων αποτελεί τον κυριότερο λόγο για τη μείωση του πληθυσμού τους.